Στον κύριο Χρήστο Ζερεφό, είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής για ζητήματα της ατμόσφαιρας. Καλό μεσημέρι κύριε Ζερεφέ, τι κάνετε? Γεια σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Εδώ, το καταδύναμη. Εν τέλει, καταρχάς, οι περισσότεροι λέμε, αλλά καλύτερα μας πείτε εσείς, ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο φαινόμενο. Κοιτάξτε, προχθές τα λέγαμε στο κανάλι σας, όπως ξέρετε. Ναι, βέβαια. Πριν συμβεί το ατύχημα αυτό και λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που θα πούμε και τώρα. Δηλαδή... Επανάληψης μήτρη μαθήσεως. Η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως, αλλά και η παιδεία και από την άλλη μεριά η προετοιμασία. Είχαμε πει λοιπόν στο κανάλι σας, είχα πει εγώ, ότι μπορεί να έχουν εκατονταπλασιαστεί οι δαπάνες των ασφαλιστικών εταιριών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία 60 χρόνια, από 10 δις στη δεκαετία του 50 στα 1000 δις φέτος, αλλά ο αριθμός των θυμάτων έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί γιατί? Διότι έχουν πάρθει μέτρα πρόληψης, διότι υπάρχουν συστήματα προσαρμογής όλων των περιοχών στον πλανήτη. Τι είναι αυτά τα συστήματα? Τα συστήματα ενημέρωσης, νομίζω τα είπε και ο κ. Συνολάκης. Αλλά από εκεί και πέρα, οι χάρτες επικινδυνότητας στους οποίους αναφέρθη, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, όπως είναι αυτές που έχουν πολύπλοκη τοπογραφία, όπως είναι η Ελλάδα. Και ειδικά η Χαλκιδική, στην οποία το φαινόμενο που είδαμε χθες ήταν εξαιρετικά πολύπλοκο και θα έλεγα και φαντασμαγορικό. Δημιουργήθηκε ένας υδροσύφωνας μέσα στη νύχτα από ενέργεια που πήρε ένα ασταθές σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θα έδινε καταιγίδες και έδινε, όπως ξέρετε, πολλούς κεραυνούς και καταιγίδες. Και στη συνέχεια αυτό εμπλουτίστηκε, στροβιλίστηκε, οι άνεμοι αυξήθηκαν πάρα πολύ, ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και στη συνέχεια το ίδιο σύστημα έκανε γκέλ, όπως κάνει ένα πετραδάκι που πετάτε στη θάλασσα, και πήγε και στο δεύτερο πόδι λίγο και έσβησε πριν το τρίτο πόδι. Άρα αυτό που μας και λέτε δεν συνέχεια... μπορεί να προβλεφτεί. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφτεί. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του προβλέψιμου και το θέμα του μη προβλέψιμου. Άρα είναι πολύ χρήσιμοι οι χάρτες επικινδυνότητος, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, όπως η χθεσινή, όπου και χάρτη επικινδυνότητος να είχαμε, απλώς θα βλέπαμε ότι η Χαλκιδική είναι ένα hot spot, όπως λέγεται, δηλαδή μια περιοχή την οποία δυνητικά μπορεί να συμβούν ακραία φαινόμενα, αλλά φαινόμενα της έκτασης και έντασης και διάρκειας που είδαμε χθες, ήταν αδύνατο να το προβλέψει κανείς. Επειδή βλέπουμε διαρκώς χειμώνα, καλοκαίρι, διάφορα φαινόμενα τα οποία τα χαρακτηρίζουμε ακραία, αλλά μπορεί πλέον να είναι συνηθισμένα μέσα στην αλλαγή του καιρού. Το έχω πει προ-20ετίας ότι όταν το ακραίο γίνει σύνηθες, τότε είναι ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ζερεφέ. Επομένως, το θέμα είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Προφανώς. Το να μην υπάρχει ρεύμα είναι βασικό. Το ρεύμα είναι βασικός παράγων αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος. Ίσως τώρα, επειδή που έχουμε και νέα κυβέρνηση, να κάτσετε οι καθηγητές, οι αρμόδιοι, εσείς που τα γνωρίζετε όλα αυτά, να μπούμε σε μια διαδικασία επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα συζητήσετε. Όλα αυτά. Ναι. Να κάτσουμε εννοώ ως χώρα, ως κράτος, ως δομές αντίστοιχες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αν αναζητήσετε τις δηλώσεις μου τα τελευταία 40 χρόνια, θα τα δείτε όλα γραμμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Λοιπόν,